Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του συνδυασμού μας πρόταση ευθύνης και εκ μέρους του υποψήφιου Δημάρχου Γιάννη Γλινού της Ενωμένης Πια και Αυτοδιοικητικά Άνδρου, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ απόψε. Θα ξεκινήσουμε με ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Νίκο Θεολόγου, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου. Τις πατριώτες, φίλοι, δημότες της Άνδρου και δημότες των Δήμων Ιδρούσας και Κορφίου, που σήμερα στο γνώριμο εκλογικό ακροατήριο της χώρας έχουν προστεθεί, δημιουργώντας τη νέα Άνδρο, τη δυναμική Άνδρο, που με το καλλικρατικό Δήμο πιστεύω θα αλλάξει τα δεδομένα του νησιού και θα κάνει την Άνδρο τέτοια που να μας αρέσει να ζούμε σε αυτήν, να κρατήσουμε τους νέους μας, να γυρίσουν τα παιδιά που έχουν ξενιτευτεί για εργασιακούς λόγους, να γυρίσουν οι επιστήμονές μας. Συμμετείχα επί 8 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο στην πλειοψηφία του και έχω ευθύνη και μερίδιο ευθύνης και για αυτά που έγιναν και για αυτά που δεν έγιναν. Φρόντισα να προσφέρω το μέγιστο των δυνάμεών μου, με όσες δυνατότητες έχω και έχω το θάρρος να απολογηθώ και για αυτά που έκανα και για αυτά που δεν έκανα. Κυρίως για αυτά που δεν γίνανε, με δεδομένο ότι η συμμετοχή των ανδριωτών πάσχει και εννοώντας συμμετοχή και λέγοντας συμμετοχή, εννοώ τη συμμετοχή του κάθε ανδριώτη στις αποφάσεις και όχι μόνο στην κριτική. Από αυτή είχαμε. Πιστεύω ότι στη νέα περίοδο αυτό θα αλλάξει. Ότι δηλαδή η συμμετοχή, και σε αυτό θα κριθούμε, στο ότι η συμμετοχή της κοινωνίας θα είναι άλλη. Δεν πρέπει να κριθούμε στο τέλος της τετραετίας, αλλά σήμερα. Σε αυτό λοιπόν το νέο καλλικρατικό Δήμο με τα νέα όργανα, με άλλες υπηρεσίες, με άλλη επάνδρωση, με άλλο συσχετισμό των δυνάμεων μέσα στο αυτοδιοικητικό Δήμο, πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε όσα αναζητούν, όποιο όραμα ο καθένας έχει για την Άνδρο. Αυτόν άλλωστε το ρόλο παίζει και αυτό το πρόγραμμα που έχετε πάρει όλοι, είναι οι προγραμματικές μας κατευθύνσεις, τις οποίες ζητούμε τη δική σας πρόταση, τη δική σας άποψη. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία των 8 χρόνων, πιστεύω ότι αυτός που πρέπει να ηγείται στο νέο Δήμο Άνδρου, στον έναν, στον δυνατό, στους τρεις Δήμους που γίναν έναν, το νησί που έγινε ένα, θα πρέπει να έχει και την ικανότητα να συντονίζει και τη δύναμη να προχωρήσει μπροστά και να βγάλει τον καλύτερο αυτό όλων όσων συμμετέχουν. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύω ότι είναι ο Γιάννης Γλινός. Η προσωπικότητά του... ο χαρακτήρας του, η εμπειρία του, οι γνώσεις και πάνω απ' όλα η δυνατότητα να συνεργάζεται με τον καθένα, εχθρό, φίλο, αντίπαλο ή οποιονδήποτε άλλο, δίνει την εγγύηση ότι δεν θα έχουμε τουλάχιστον αναξιοποιητές δυνάμεις. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το χρεώσουμε. Με αυτή λοιπόν την προοπτική συμμετέχω στο συνδυασμό του Γιάννη Γλινού και ζητώ από όλους να βοηθήσουν να είμαστε η δύναμη που την άλλη μέρα θα ξεκινήσει για μια άλλη Άνδρο, για αυτή την Άνδρο που αντιπροσωπεύει το ένα και δυνατό νησί. Θα καλέσουμε τον Άγγελο Τοψίτο, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Πρατσίου, να απευθύνει χαιρετισμό. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σήμερα εδώ. Από τη στιγμή που μάθαμε για τη δημιουργία του Καλλικράτη, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ποιο μπορεί να είναι το μέλλον. Ποιον άνθρωπο θέλω να στηρίξουμε για να οδηγήσει στο μέλλον την Άνδρο. Στο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του νησιού, στο σύνολό του. Ο εξυγχρονισμός των υποδομών στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα χωριά. Η δημιουργία των στοιχειωδών υποδομών στους μικρότερους οικισμούς. Είναι απαραίτητα έργα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, για τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για το μεγάλο κεφάλαιο του τουρισμού. Αυτή η πρώτη περίοδος του ενιαίου Δήμου επιβάλλει εμπειρία στην οργάνωσή του και άμεση για την άμεση εφαρμογή προγράμματος.
Νιώθεις μεγάλη σιγουριά για το αποτέλεσμα όταν αυτά τα αναθέσεις σε έναν άνθρωπο που απλά θα επαναλάβει το πετυχημένο έργο του, έχοντας ήδη αποδείξει ότι μπορεί, το Γιάννη Γλινό. Η σωστή διαχείριση, η υποδειγματική οργάνωση, η υλοποίηση των έργων δεν χρειάζεται να είναι ζητούμενα, γιατί μας έχει αποδείξει πως έτσι λειτουργεί. Την απόφασή μας για τη στήριξή του δεν του την προσφέρουμε, την έχει κερδίσει η αξία, το ήθος και το έργο του. Ο Λευτέρης Οβάλλας, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου και αρχηγός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Τα απευθύνει χαιρετισμού. Είμαι και κοντός. Φίλες και φίλοι, το 2006 οι συνεργάτες μου και εγώ κάναμε μια προσπάθεια ανανεωτική για το Δήμο της Άνδρου. Αυτή η προσπάθεια αγκαλιάστηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και το αποτέλεσμα του 47% νομίζω τα λέει όλα. Σαν κύριο σκοπό τότε και σαν κύριο σύστημα το 2006 είχαμε ότι θα λειτουργήσουμε με απλά λόγια και τέριες αποφάσεις. Αυτό αν φέρετε κρατήσουμε στο μυαλό σας για να μας χρειαστεί παρακάτω. Και ερχόμαστε στο σήμερα, 2010. Έχουμε ένα τοπίο με την πρόκληση του Καλλικράτη. Τι σημαίνει αυτό? Τρεις χρεωμένοι δήμοι, οι οποίοι θα γίνουν ένας χρεωμένος δήμος, με λιγότερα έσοδα από την μεριά του κράτους. 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα θα δώσει το κράτος για τους δήμους της Ελλάδος. Αυτή είναι μια ζουφερή πραγματικότητα, αλλά είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίσει ο Δήμος, ο οποίος θα βγει την επόμενη μέρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του νέου λοιπόν Καλλικράτη, παρουσιάστηκαν κάποιοι συνδυασμοί, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το Δήμο της Άνδρου την επόμενη μέρα. Δεν σας κρύβω ότι η αρχική μου επιλογή, δεν έχω μάθει να κρύβομαι, τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους, η αρχική μου επιλογή ήταν ο συνδυασμός του Γιάννη του Μαρταπέ. Όμως, αυτό το τοπίο το εκλογικό έπαψε να είναι το ίδιο σταθερό, άλλαξε. Τι σημαίνει αυτό? Έγινε μια σύμπραξη μεταξύ του κυρίου Θωμά και του κυρίου Σουσούδη, μια σύμπραξη που με τα δικά μου δεδομένα μου δημιουργεί, μου γεννάει κάποια ερωτήματα. Πέρα από αυτά όμως, μέσα στο μυαλό μου τότε και στο μυαλό και των συνεργατών, δημιουργήθηκε το δίλημα των εκλογών. Το δίλημα των εκλογών που θα το έχετε και εσείς όταν φτάσετε μπροστά από την κάλπη. Σε αυτό το νέο τοπίο με τη σύμπραξη, το δίλημα είναι το εξής. Και το είπαν οι προαλήσαντες από μένα. Την επόμενη μέρα, τι θέλουμε, ποιος θέλουμε να μας οδηγήσει σε αυτή τη δύσκολη στράτα, το Καλλικράτη, που είπα παραπάνω? Θέλουμε να πάμε δηλαδή με άπειρο επικεφαλής, με δήμαρχο ο οποίος είναι άπειρος και με λιγότερες γνώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και με κάποιους ανθρώπους, με κάποιες άλλες φιλοδοξίες που έχουμε, ή να πάμε με τη δοκιμασμένη συνταγή των έμπειρων χεριών του προγράμματος, της διαφάνειας, του ήθους και του έργου που φέρνει πίσω το Γιάννης Ορθινός? Σε αυτό το δίλημα λοιπόν η απάντηση ήταν μονόδρομος και έτσι ένα μέρος από τους συνεργάτες μου και εγώ αποφασίσαμε να συστρατευτούμε με το συνδυασμό του Γιάννη του Γλινού. Σας είπα και πριν, και έχουμε τώρα και τελειώνω, απλά λόγια και τέρες αποφάσεις. Απλά λόγια. Δεν ήμουν ποτέ εγώ που σας μιλάω εραστής των αιμονών. Διατήρησα πάντα για τον εαυτό μου το δικαίωμα να αλλάζω γνώμη. Είμαι λίγο απολογητικό σήμερα και το κάνω για πρώτη και τελευταία φορά, δεν θα ξαναμιλήσω στη διάρκεια της προεκλογικής αυτής, αλλά διατήρησα για τον εαυτό μου τη δυνατότητα να αλλάζω γνώμη όταν διακυβεύεται το κοινό καλό. Όταν πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να κάνω μια επιλογή για το καλό του άνθρωπου. Αυτή την έκανα, θα δεχτώ την κριτική, θα δεχτώ την αποδοκιμασία, θα δεχτώ και τις ντομάτες που μου είπε ο καλύτερος μου φίλος και ο πιο στενός μου συνεργάτης, αλλά αυτό, φίλες και φίλοι, σημαίνει κέρια απόφαση. Αυτό σας υποσχέθηκα το 2006, αυτό κάνω και το 2010. Και τα απλά λόγια. Προέχει όχι το δικό μου συμφέρον, όχι το συμφέρον του αν εγώ θα με αρεστώσει ή όχι ο σταθερός χαρακτήρας ή ο ασταθής, προέχει το συμφέρον της Άνδρου. Και το συμφέρον της Άνδρου απαιτεί να πάμε με έμπειρα χέρια, με πρόγραμμα, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έργο πίσω του στην δύσκολη στράτα του Καλλικράτη. Και αυτός είναι ο Γιάννης Ορθινός. Αν πιστεύετε ότι αυτή η ετεροχρονισμένη επιλογή μου είναι λανθασμένη, μπορείτε να με αποδοκιμάσετε και τώρα ενώπιον μου. Αν όμως πιστεύετε ότι οι συνεργάτες μου και εγώ πράξαμε το σωστό, αυτό θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση. Ένα σύντομο χαιρετισμό από μια νέα υποψήφια από την πλευρά του Κορδίου, που εκπροσωπεί και το άνοιγμά μας στη νεότερη γενιά,
Τη γενιά που θα εμπομιστεί τα προβλήματα του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά που θα πρέπει στο μέλλον να μπει μέσα σε αυτά και να τα επιλύσει. Η Ειρήνη Πανταζή. Καλησπέρα και από μένα. Οι νέοι κοινές του Χορθίου και πιστεύουμε οι νέοι όλοι της Άνδρου, είμαστε δίπλα στη δημοτική κίνηση με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Γιάννη Γλινό. Εμείς έχουμε ζήσει από κοντά ενώπιον στον Χόρθι με δήμαρχο τον κύριο Γλινό. Έχουμε βήμα-βήμα ξεπεράσει μαζί ένα σωρό δυσκολίες και σήμερα αυτά που για άλλες περιοχές του νησιού μας είναι ακόμη απραγματοποιητές βασικές ανάγκες, για μας είναι αυτονόητα και κεκτημένα. Συστρατευόμαστε για ένα δημιουργικότερο αύριο του νησιού μας που δυστυχώς οι συγκυρίες το κάνουν ακόμη δυσκολότερο. Η γενικότερη πολιτική κατάσταση της χώρας μας και η κρίση κάνουν επιτακτική την ανάγκη συστράτευσης κάτω από την ομπρέλα του αποδεδειγμένα άξιου και κοντά στους νέους υποψήφιου δημάρχου. Καλούμε τους νέους και τις νέες της Άνδρου να δουν με καθαρό μάτι, να λειτουργήσουν με την καρδιά τους και να μην πέσουν στις παγίδες των συμβιβασμών. Εμείς δεν κυνηγάμε την ουτοπία, είμαστε δίπλα του με δύναμη, θέληση και αποφασιστικότητα. Το αύριο μας ανήκει και πρέπει να φροντίσουμε γι' αυτό. Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην τύχη του. Καλή επιτυχία στη Δημοτική Παράταξη. Ευχαριστώ πολύ. Και θα διαβαστεί ένα μήνυμα από την πλευρά του Γαβρίου και από τη φίλη και συναγωνίστρια Κατερίνα Τζοάνο. Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, σε αυτή τη συγκυρία της οικονομικής, κοινωνικής αλλά και ηθικής κρίσης που βιώνουμε σε εθνικό αλλά δυστυχώς και σε τοπικό επίπεδο, νομίζω ότι μία διέξοδος υπάρχει. Η συσπήρωση και η συλλογική δράση των ενεργών πολιτών γύρω από καταξιωμένα από την ίδια την κοινωνία μας πρόσωπα, όπως αυτό του άξιου φίλου Γιάννη Γκρινού, που αναμφίβολα είναι ένα πρόσωπο με όραμα, ελπίδα, ικανότητα, ήθος, έργο, ποιότητα, αλλά και διεθνή αναγνώριση. Παράλληλα, διαθέτει σημαντικότατη εμπειρία στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποφάσισα λοιπόν κι εγώ, αποδεχόμενη την πρότασή του, να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις το συνδυασμό του, συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιό του. Χαιρετίζω την απόψινή συγκέντρωση από την οποία λείπω για καθαρά επαγγελματικούς λόγους, με τιμή Κατερίνα Τζοάνου. Και τώρα καλούμε στο βήμα τον υποψήφιο δήμαρχο, τον αυριανό δήμαρχο της Άνδρου, Γιάννη Γλινό. Καλησπέρα σας. Πατέρα Ιωάννη, κύριε Γιάννη, κύριοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι συμπατριώτες, έχω ένα πρόβλημα με την απόσταση από εσάς, αλλά δεν κατάφερα να το λύσω. Πιστεύω να το λύσω με τα δύο λόγια που θα σας πω, χωρίς να σας κουράσω, σε σχέση με αυτά που ονειρευόμαστε για το νησί μας, αυτά που έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε, όπως αυτά που ξέρουμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το μικρό τόπο, το Κόρθι. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα για τη συμμετοχή σας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπατριώτες μου και αυτούς που με ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία είναι πολλά, 12 χρόνια στην κοινότητα, αλλά 12 χρόνια στο Δήμο. Και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι βάζοντας νέο αίμα και νέα παιδιά, όπου θα τους αφήσουμε τις τύχες του τόπου στα χέρια τους, νομίζω ότι θα μπορούμε κάποια στιγμή να αποχωρήσουμε λέγοντας ότι έχουμε καταθέσει το καθήκον μας στον τόπο μας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που αποφάσισαν να μπουν στο συνδυασμό. Αποφάσισαν να θέσουν τον εαυτό τους στη διάθεση της κοινωνίας και στην υπηρεσία της κοινωνίας. Και αυτό για αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί αυτές οι εποχές που έρχονται είναι πραγματικά εξαιρετικές και ταυτόχρονα προκλητικές. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης για την παραχώρηση του χώρου τον κύριο Γιάννη Κοντομάρκο.
όπως μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας, καταπιανόμαστε με κάτι πολύ δύσκολο. Σε αυτές τις συνθήκες, τις εξαιρετικά δυσμενείς για την πατρίδα μας, ενώ τις οικονομικές συνθήκες, γεννιέται ένα καινούριο αυτοδιοικητικό σύστημα. Αυτό που ονομάστηκε Καλλικράτης. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω δύο λόγια γι' αυτό, γιατί μπορεί να κουβεντιάζουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν το έχουμε αναλύσει. Ο Καλλικράτης λοιπόν είναι η νέα διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, όπου στην πατρίδα μας, εδώ στο νησί μας, οι τρεις δήμοι γίνονται ένας. Στην πραγματικότητα, για εδώ και πολλά χρόνια, πρώτη φορά το νησί θα λειτουργήσει ως ενιαίο με ενιαία διοίκηση. Αυτό λοιπόν είναι μια, από μόνο του μια πολύ σημαντική πρόκληση. Ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και να ξέρει ο πολίτης πώς θα είναι η καθημερινότητά του από την 1η-1η του επόμενου χρόνου. Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να μην αλλάξουν πολλά πράγματα από την καθημερινότητά του. Θα παλέψουμε να αυτές τις αντικσότητες που ορίζει ο Καλλικράτης, που φέρνει μαζί του ο Καλλικράτης, δηλαδή ουσιαστικά την απόσταση του μικρού τόπου από την κεντρική διοίκηση, την απροσωποποίηση δηλαδή της διοίκησης, θα μπορέσουμε να την λύσουμε και να την παλέψουμε. Ο Καλλικράτης φέρνει καινούργια στοιχεία και βαριές ευθύνες για την αυτοδιοίκηση και μεγάλα στοιχήματα. Θεωρώ ότι το πιο μεγάλο στοίχημα για την αυτοδιοίκηση είναι ότι πρέπει να λειτουργήσουμε το γραφείο της πολεοδομίας. Ξέρετε οι περισσότεροι τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει την συντριπτική οικονομική δραστηριότητα, η οικοδομική δραστηριότητα η οποία στηρίζεται πάνω σε αυτό το γραφείο που λέγεται πολεοδομικό γραφείο. Εκεί λοιπόν θα δώσουμε τις πιο δύσκολες και ίσως σχεδόν αδύνατες εξετάσεις για να αποδείξουμε ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να τα καταφέρει σε αυτές τις βαριές ευθύνες εκεί που απέτυχε η προηγούμενη διοίκηση. Πραγματικά, ξέρετε ότι στα περισσότερα γραφεία υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Και με κυρίαρχο πρόβλημα την υποστελέχωση. Εδώ λοιπόν είναι μια μεγάλη παγίδα την οποία εμείς θα την προσέξουμε. Θα την προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει το νησί χωρίς αυτή την κέρια λειτουργία. Ταυτόχρονα, στο Δήμο περνάει η λειτουργία της αγροτικής ανάπτυξης μαζί με την κτηριατρική υπηρεσία. Άλλος μεγάλος, ο μεγάλος πρωτογενής τομέας, στον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος, και βεβαίως το πτήσιμο των σχολείων, η μεταφορά των μαθητών και το τμήμα υγιεινής. Ο Καλλικράτης φέρνει ένα πολύ θετικό στοιχείο. Κάθε δαπάνη στο νέο Δήμο, για να είναι νόμιμη, πρέπει να αναρτάται στο διαδίκτυο. Είτε μικρή είτε μεγάλη δαπάνη πρέπει να αναρτηθεί υποχρεωτικά στο διαδίκτυο για να είναι νόμιμη. Έτσι λοιπόν υπάρχει διαφάνεια σε τρομερά επίπεδα και βεβαίως αυτοί που θα αναλάβουν να είναι οι αντιδήμαρχοι και οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν πάνω τους τη δουλειά στις τέσσερις περιοχές, γιατί εμείς αποφασίσαμε ότι το νησί χρειάζεται τέσσερις περιοχές για να δουλέψει, δηλαδή Γάβριο, Μπατσί, Χώρα και Κόρθη, χωρίζοντας σε εισαγωγικά το Μπατσί από το Γάβριο, προσπαθώντας να δώσουμε ένταση και έμφαση στα προβλήματα που αυτά έχουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά πιο γρήγορα, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Άρα οι άνθρωποι που θα θελήσουν να θέσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του αντιδημάρχου, θα πρέπει να μην έχουν άλλη δουλειά. Θα πρέπει να δουλέψουν, όπως και ο Δήμαρχος βέβαια, να δουλέψουν μέρα νύχτα για αυτά τα καινούργια μεγάλα καθήκοντα. Στο Κόρθι πριν από 12 χρόνια κάναμε ένα σχέδιο, κάναμε ένα πλάνο. Πιστεύουμε, και αυτό θα το πείτε εσείς, ότι κάποια πράγματα καταφέραμε να τα πετύχουμε. Δεν τα πετύχαμε όλα. Πάντα αυτά που έχουμε να κάνουμε, μάλλον αυτά που δεν κάναμε, είναι πάντα πιο πολλά από αυτά που έχουμε κάνει. Αυτός είναι γενικός κανόνας. Καταφέραμε και φτιάξαμε το πρώτο μεγάλο περιβαλλοντικό έργο στο νησί μας και από τα ελάχιστα που υπάρχουν στα Κυκλαδικά νησιά. Φτιάξαμε το βιολογικό καθαρισμό και το δίκτυο αποχέτευσης. Έχουμε ξεκινήσει και έχει δυστυχώς σταματήσει το αλλιευτικό καταφύγιο του Κορθίου. Ο δρόμος αϊπάτια γυαλός. Θέλω να απολογηθώ για αυτά τα δύο έργα. Αυτά τα δύο έργα τα επιβλέπει και τα διαχειρίζεται η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
Εμείς πάντα είμαστε δίπλα της, σε συνεργασία με όλους τους φορείς για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτά τα έργα. Λέω λοιπόν ότι διάφοροι λόγοι που δεν είναι της παρούσης για αυτά τα έργα έχουν καθυστερήσει. Καταφέραμε με την οικονομική στήριξη του Μουστακίτιου Κύματος να χτίσουμε το Ινστιτούτο Ενεργειακών και Βιοκλιματικών Εφαρμογών. Αυτό είναι ένα μεγάλο όνειρο για το νησί, όπου είναι μια μεταπτυχιακή ερευνητική εγκατάσταση στην οποία μπορούν ειδικοί επιστήμονες στους τομείς της ενέργειας και του βιοκλιματικού σχεδιασμού να μπορούν να κάνουν ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε καταθέσει στο ΕΣΠΑ τα εργαστήρια, ώστε να μπορούμε να συμπληρώσουμε το έργο με τα εργαστήρια του. Φτιάξαμε με τη βοήθεια πολλών το κτίριο του Πολυδύναμου, δεν είναι ακόμα βέβαια Πολυδύναμου δυστυχώς, το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που είναι το μοναδικό στις Κυκλάδες. Φτιάξαμε ένα πιστοποιημένο χώρο στο Δημοτικό Σχολείο του Κορφίου, είναι το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, αθλητικές υποδομές. Οριμάσαμε το σφαγείο του νησιού και την επόμενη περίοδο θα δημοκρατηθεί. Και θέλω να πω δύο πράγματα. Είναι εύκολο κάποιος ή κάποιοι να κάνουν κριτική από την καρέκλα. Όμως όποιος δεν έχει οριμάσει ένα έργο, όποιος δεν έχει τρέξει, δεν έχει ξενυχτήσει, δεν ξέρει τι σημαίνει ένα έργο δημόσιο. Γι' αυτό είναι καλό αυτοί που εύκολα κρίνουν τα έργα, είναι καλό να μάθουν πρώτα. Η πιο ασφαλής κριτική είναι από την καρέκλα. Να μην κάνουμε τίποτα κρίνοντας εύκολα. Αυτό είναι το τεράστιο λάθος ελληνικής κοινωνίας και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή την τραγική κατάσταση. Δυστυχώς, ο κόσμος έχει διδαχτεί, έχει εκπαιδευτεί να κάνει κριτική εκ του ασφαλούς. Κάποιος άλλος πρέπει να μας λύσει τα προβλήματα. Εμείς, στη χώρα. Η χώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι η πρωτοπορία της ανάπτυξης του νησιού. Τα μουσεία έχουν παίξει ένα τρομερό ρόλο σε αυτό το χώρο. Η χώρα και το νησί μας ως πολιτιστικός χώρος, ως νησί του πολιτισμού, εγώ σας λέω ότι αυτό εισπράττω όταν ταξιδεύω στα νησιά ή στο εξωτερικό, είναι πραγματικά μια ευλογία. Όλα τα μουσεία, μαζί με το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μοντέρνας Τέχνης, το Μουσείο Βουλανδρή, το Ίδρυμα Μακεδονίας, μαζί με το Μουσείο της Παλιόπολης, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Παλιόπολης, όλα αυτά πραγματικά έχουν δώσει μια τρομερή έγκληση στη χώρα και αυτή ακριβώς την ενέργεια, αυτή την έγκληση πρέπει εμείς να τη διαφυλάξουμε, να την μεγαλώσουμε και να τη διασφαλίσουμε, γιατί η χώρα πρέπει να αποκτήσει αυτή την έγκληση που είχε πάντα. Τον κυρίαρχο ρόλο στο νησί και την διεθνή προβολή. Και αυτό είναι αίτημα πολλών συμπατριωτών μας. Και είναι αίτημα τόσο δυνατό και τόσο ισχυρό που θέλουν κάποιοι να βοηθήσουν και οικονομικά στην κατεύθυνση αυτή. Η Καΐρο Βιβλιοθήκη και ο μεγάλος Αχών, ο Δημήτρης Οπολέμης, είναι ίσως ένα από τα καυχήματα που έχουμε στο νησί μας. Είναι ένα κέντρο πνεύματος και παρακαταθήκη πνεύματος για τις ιστορίες μας που πρέπει να το διαφυλάξουμε και να το βοηθήσουμε πάση θυσία. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και την κυρία Δάμπαση για την προσπάθεια που κάνει και όλους όσους βοηθάνε σε αυτή την ιστορία. Τι θέλουμε για τη χώρα? Τι ονειρευόμαστε για τη χώρα? Ονειρευόμαστε ένα πολυχώρο πολιτισμού μαζί με ένα ανοιχτό θέατρο. Εδώ δίπλα. Οι μελέτες είναι σχεδόν έτοιμες. Από δωρεές συμπατριώτες. Από δωρεές οι μελέτες. Ένας φοβερός χώρος πολιτισμού όπου θα μπορεί να γίνονται τέτοιες εμβέλειες εκδηλώσεις όπως αυτές αρμόζουν στη χώρα και στο νησί μας. Το τέλειωμα του λιμανιού. Το λιμάνι έχει δύο σκέλη. Είναι το ολοκλήρωση του αλληλεγγυητικού καταφυγίου και η ολοκλήρωση του δημοπρατημένου έργου της επισκευής του λιμενοβραχίων. Ένα λιμάνι που θα μπορεί να δέχεται όλες αυτές τις υποδομές από τα κότερα ή τα άλλα πλοία που θα μπορούν να φτάνουν, ακόμα και αν δυνατόν και τα κουραζιερόπλοια, όπου δεν χρειάζονται τόσο μεγάλες, κατά τη γνώμη μου, υποδομές. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά αν δεν ολοκληρώσουμε το έργο του βιολογικού καθαρισμού. Είναι περίεργο να πιστέψω ότι έχει προχωρήσει αυτό το έργο, το καταλαβαίνω. Όμως έχει φτάσει σε τέτοια ωριμότητα
και αν βοηθήσουν οι συνθήκες, μπορείτε πολύ γρήγορα να δείτε το έργο αυτό να δημοπρατείτε. Χωρίς το έργο του βιολογικού, οτιδήποτε μιλάμε σαν επικοδόμημα είναι σαφρό και επικίνδυνο. Το πρόβλημα του συγκοινωνιακού της χώρας που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, καθώς και ένα αίτημα που βάζεται πιο πολύ, τη μετοπική σύγκρουση με την καθαριότητα. Εδώ θα χρειαστούμε βοήθεια και από εσάς. Μπορούμε να κάνουμε προσπάθειες, αν δεν συμμετέχετε όλοι σας, τα προβλήματα δεν θα πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα. Η μεγάλη υποδομή του τουρισμού, το Μπατσί, βαριά υποδομή στον τουρισμό. Όμως το Μπατσί έχει και σοβαρά προβλήματα υποδομών. Απίστευτα προβλήματα που δεν μπορούσαμε να το έχουμε αντιληφθεί. Έχει ένα υπερσύγχρονο και όμορφο καταφύγιο αλλιευτικών σκαφών. Δυστυχώς αυτό το έργο δημιούργησε προβλήματα στην παραλία. Άρα τώρα αθρηστικά έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Εδώ έχουμε και μια διδαχή και ένα πρόβλημα. Πώς τα έργα που έχουν περιβαλλοντική επίδραση πρέπει να τα προσέχουμε ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς χάνουμε ένα κομμάτι της παραλίας του Μπατσιού. Εδώ χρειάζονται ειδικές μελέτες για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά στο Μπατσί χωρίς νερό. Φέτος υπήρχε σοβαρό πρόβλημα νερού. Δεν μπορούμε να πάμε χωρίς δίκτυα ύδρευσης, χωρίς δεξαμενές. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς αποχέτευση. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά στο Μπατσί με αυτή τη λύση που δόθηκε στο κυκλοφοριακό. Πιστεύω ότι αυτή η λύση πρέπει να μηδενιστεί και να την ξαναδούμε εξ αρχής. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Λέω για την μονοδρόμηση αυτή που έγινε. Στο Γάβριο. Το Γάβριο είναι η πύλη του νησιού. Είναι η είσοδος στο νησί μας. Το λιμάνι του είναι το λιμάνι όλων μας. Το λιμάνι δεν είναι λιμάνι του Γαβρίου. Είναι το λιμάνι του νησιού. Και στο λιμάνι πρέπει να δώσουμε ειδικό βάρος. Πρέπει να δώσουμε, να έχουμε ένα τέτοιο λιμάνι όπου θα είναι ελκυστικό ακόμα και για αυτούς που δεν κατεβαίνουν. Μας βλέπουν από το πλοίο. Το καλό με το λιμάνι είναι το εξής. Ότι έχουμε αποθηκεύσει δυστυχώς ή ευτυχώς ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στο λιμενικό ταμείο, στο κοινό λιμενικό ταμείο Τίνο Άνδρου, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με άμεση προτεραιότητα στο λιμάνι του Γαβρίου, γιατί αυτό τα δικαιούται, γιατί αυτό φέρει τη συντριπτική πλειοψηφία των εισόδων στο νησί. Στο λιμάνι του Γαβρίου χρειάζεται επέκταση, χρειάζεται νέο σχεδιασμό, χρειάζεται ρύθμιση του κυκλοφοριακού, χρειάζεται όλα αυτά τα ζητήματα. Και στο Γάβριο χρειαζόμαστε δίκτυα έδρευση. Χρειαζόμαστε επάρκεια νερού που δεν έχει και βεβαίως βιολογικό καθαρισμό. Και βεβαίως στο πιο τουριστικό κομμάτι του Γαβρίου, στην ευθεία του Αγίου Πέτρου, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, δεν υπάρχει δίκτυο ίδρυψη. Υπάρχουν γεωτρήσεις με αμφίβολης ποιότητας νερό. Αυτά για μας είναι απαράδεκτα, συμπατριώτες. Δεν μπορεί να κτίζεις και ο καθένας βάζοντας τα χρήματά του για την αγωνία του πάνω σε τέτοιες υποδομές. Αυτή είναι η ευθύνη της αυτοδιοίκησης, συμπατριώτες. Δεν είναι οι άλλοι, αυτοί. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να παλέψουμε για αυτές τις υποδομές. Δεν μπορεί να κατασκευάζουμε πεζοδρόμια και να μην έχουμε δίκτυο ίδρυψη. Δεν ξέρω αν το πιστεύετε αυτό. Πηγαίνοντας στα χωριά της Ιδρούσας, αυτό που μπορεί να δει κανείς είναι πραγματικά η έλλειψη υποδομών ίδρυψης και βεβαίως η οδοποιία, αλλά η οδοποιία αφορά όλο το νησί. Ένα μεγάλο μέρος θα δώσουμε στα χωριά όπως το κάναμε μέχρι τώρα. Τα χωριά μας πρέπει να στηριχτούν πάση θυσία. Όποιο έργο γίνεται στα χωριά, σαν ωφέλεια καταλήγει στο αντίστοιχο κέντρο. Είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Όποιο έργο γίνεται, όποια προσπάθεια συγκράτηση του πληθυσμού στα χωριά, όποια προσπάθεια στήριξη του πληθυσμού των χωριών, νομίζω ότι τελικά καταλήγει στα μεγάλα κέντρα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μπαίνει ζήτημα κέντρο ή χωριά. Τα χωριά θα στηριχθούν με τις υποδομές τους, με την λειτουργία των τοπικών του συμβουλίων και καθαρά με τους δικούς τους προϋπολογισμούς, τους οποίους θα διαχειρίζεται το τοπικό συμβούλιο, ούτως ώστε να μπορέσουν και αυτά σε αυτή την καινούργια μεγάλη οικογένεια να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν πάμε πουθενά στις πατριώτες χωρίς υγεία. Ζήσαμε και πρόσφατα, το ζούμε κάθε μέρα, μπορούμε να το ζήσουμε από στιγμή σε στιγμή τα ζητήματα και τα προβλήματα της υγείας. Η υγεία είναι πρωταρχικό αγαθό για τον κόσμο.
είμαστε υπέρ της δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας στο νησί. Το εννοούμε και το παλεύουμε αυτό. Εννοούμε ότι πρέπει ο καθένας να έχει πρόσβαση στα συστήματα υγείας. Και αυτό είναι το κύριο μέλημά μας. Άρα πρέπει να στηρίξουμε το κέντρο υγείας πάση θυσία. Να συμπληρώσουμε τον, να στελεχωθεί με, τις απαραίτητες ειδικότητες. Και βεβαίως και με τις υποδομές που χρειάζεται όσον αφορά το κτίριό του. Χρειάζεται να γίνουν πολυδύναμα στο Κόρθι και στο Γάβριο με καινούργια κτηριακή υποδομή. Να εφαρμόσουμε συστήματα προληπτικής ιατρικής όπως αυτά που κάναμε πρωτόλια στο Κόρθι μαζί με την συνεργασία του Συλλόγου των Γυναικών. Και βεβαίως την καινούργια λειτουργία του ΕΚΑΒ. Θα μου πείτε, μα το ΕΚΑΒ είναι στην ευθύνη του Δήμου? Δεν είναι. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει κάνει μήνυση στο ΕΚΑΒ. Ξέρετε γιατί? Γιατί αποφάσισε ο γιατρός του ΕΚΑΒ να μεταφέρει ένα 16χρονο παιδί με εγκεφαλική αιμορραγία με πλωτό με φουρτούνα από το Λάβριο στο Γάβριο, ενώ το ελικόπτερο είχε δυνατότητα να σηκωθεί. Εγώ λοιπόν και οι συνεργάτες μου στο Δήμο αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε κάποιος από αυτούς να αποφασίζει αν εμείς θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο καταθέσαμε μήνυση και περιμένουμε την εξέλιξή της. Πρέπει αυτοί οι κύριοι που σκόνουν το τηλέφωνο από την άλλη μεριά, όταν εδώ γίνεται χαμός, όταν έχουμε φουρτούνα ή όταν είναι νύχτα και οι γιατροί αγωνίζονται φιλότιμα να παλέψουν τα προβλήματα, πρέπει να το ξέρουν ότι εμείς θα είμαστε αμήλικτοι απέναντί τους. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική αναφορά σαν δάσκαλος, πούμε, για την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι και θα πρέπει να παραμείνει το κύριο μέλημα στην καινούργια περίοδο. Τα σχολιά μας, και εδώ ευχαριστώ τους συναδέλφους δασκάλους και καθηγητές, βλέπετε ότι έχουν καθημερινά σημαντικές επιτυχίες στα παιδιά που περνάνε στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο στόχος μας βέβαια είναι κι άλλος. Κάποια από αυτά τα παιδιά, αυτό το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, να μπορεί να γυρίσει πίσω και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κοινωνία. Δεν αρκεί μόνο να παράγουμε επιστήμονες. Πρέπει ένα μέρος αυτής της ωφέλειας να γυρίσει πίσω στον τόπο μας. Χρειάζονται κτηριακές υποδομές αρκετές. Δεν είναι ώρα να τις αναφέρουμε σε αυτό το προγραμματάκι το μικρό. Θέλω να πω ότι την περασμένη περίοδο, δυστυχώς, μπήκαν τρικλοποδιές σε αυτό που λέμε τεχνική εκπαίδευση στο νησί. Σε αυτό που λέμε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Η τεχνική εκπαίδευση βρίσκεται στη χώρα και στο Κόρθι. Με σημαντικές υποδομές εργαστηρίων και σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό. Πιστεύουμε στην καινούργια αναδιάρθρωση που θα γίνει, ότι θα δουν τα προβλήματα, γιατί πραγματικά αυτή η εκπαίδευση, η τεχνική εκπαίδευση, παράγει νέα παιδιά με γνώσεις, εμπειρίες που μπορεί να μείνουν στον τόπο και να βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους. Και βεβαίως, όπως σας είπα, τη στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή σας την είπα πριν. Δεν θα ξεχάσω τον τουρισμό. Ο τουρισμός, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι η κύρια στροφή μας πια. Ο τουρισμός μας χρειάζεται καινούριο μάτι. Χρειάζεται να το δούμε οργανωμένα. Με εκπαίδευση επαγγελματιών του τουρισμού. Με σύστημα πιστοποίησης. Να ξαναδούμε τον εναλλακτικό τουρισμό και τις υποδομές για τα κουραζιερόπλια. Αυτά όλα είναι μπροστά μας. Μας χτυπούν την πόρτα. Τα βλέπετε καθημερινά. Το ζήτημα είναι ότι έρχονται τυχαία και άναρχα. Όλα αυτά χρειάζονται ένα σημαντικό σχεδιασμό και ένα καινούριο μάτι για να τα ξαναδούμε. Λέμε πάντα ότι ο πολιτισμός είναι το μόνο σίγουρο μονοπάτι για την ευφόρο ανάπτυξη του νησιού μας. Δείτε το νησί μας γύρω-γύρω, τι διαθέτει. Διαθέτει το Στρόφυλλα, ένα φοβερό αρχαιολογικό χώρο. Την Υψηλή, έναν τελειωμένο αρχαιολογικό χώρο επισκέψου. Τη Ζαγορά, την Πλάκα, το Κάτω Κάστρο, το Πάνω Κάστρο, τον πύργο του Αγίου Πέτρου, τον πύργο του Μακροταντάλου, τη Μονή Σωτήρος, τον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο. Σημαντικά στοιχεία πολιτισμού. Τέτοια σημαντικά που μπορεί πραγματικά να είναι πόλος έλξης και είναι πόλος έλξης πολλών ανθρώπων. Σε αυτά λοιπόν τα μνημεία και σε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους ή νεότερα μνημεία, όπως είναι οι Περιστεριώνες, όπως είναι οι Νερόμυλοι, όπως είναι οι Αναβαθμίδες, όπως είναι τα μονοπάτια, πρέπει να πατήσουμε φτιάχνοντας ένα καινούριο πλάνο
πάνω στο οποίο θα χτίσουμε το όραμά μας για το νησί. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τους επιστήμονες που όλα αυτά τα χρόνια ανασκάπτουν βήμα-βήμα τον τόπο μας, αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, μέσα από μεθοδικές κινήσεις, μέσα από ομάδες ειδικών επιστήμων και φέρνουν στο φως την ιστορία μας. Φέρνουν στο φως εκπληκτικά πράγματα, τέτοια και μοναδικά που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να αναγνωρίσουμε πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε το Υπουργείο Παιδείας η τοπική ιστορία να διδάσκεται στα σχολεία. Έχουμε πει από παλιότερα ότι πρέπει η τοπική ιστορία να είναι ειδικό μάθημα για όλα τα σχολεία. Δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε καταφέρει να το πείσουμε. Για τον πολιτισμό, λοιπόν, σας είπα και πριν για τον πολυχώρο του πολιτισμού και το ανοιχτό θέατρο στη χώρα. Ένα όραμα που έχουμε. Πρέπει να φτιάξουμε πατριώτες ένα ναυτικό μουσείο στο νησί μας, τέτοιο που να αρμόζει στην ιστορία μας. Και υπάρχουν βοήθειες γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες γι' αυτό. Πρέπει η ομάδα των ανθρώπων που το ονειρεύεται να μπορέσει να πάρει μπρος με τη βοήθεια του Δήμου και των δωρητών, ώστε να το ξεκινήσει. Να ξαναδούμε τα συνεδριακά στο Κόρφη, στο Γάβρο και στο Πατσί, γιατί και εκεί χρειάζονται αυτές οι υποδομές. Να δούμε ξανά τη φάμπρικα των Στενιών, το οικομουσείο των Δικοταμάτων, τον φοβερό χώρο των Φουρσαίων. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά σε πατριώτες όταν μιλάμε για ανάπτυξη, χωρίς να μιλάμε για χωροταξικό σχεδιασμό. Ο χωροταξικός σχεδιασμός που αυτή τη στιγμή κάνουμε στο Χόρφι αφορά μόνο ένα μικρό κομμάτι του νησιού. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να εκπονήσουμε την επόμενη περίοδο, θα αφορά όλο το νησί. Θα αφορά το νησί για να μπορεί να ξέρει ο Μαραγκός ή ο Πεταντζής ή ο άνθρωπος που θέλει να φτιάξει ένα συνεργείο που μπορεί να φτιάξει μια τέτοια δραστηριότητα χωρίς να έχει προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα είναι πια ορατά, συμπατριώτες. Είναι ορατά, είναι καθημερινά, είναι μπροστά μας. Αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν στο μέλλον. Όλα αυτά μπορούν να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν μέσα από ένα τέτοιο γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω για το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, όπως των συλλόγων που ανέδειξαν μοναδική δράση και ιδιαίτερες δραστηριότητες στο νησί μας. Θέλω να μιλήσω για το Σύλλογο των Επιστημόνων. Είναι μια παρακαταθήκη επιστημονικής δυνατότητας, η οποία πιστεύουμε ότι θα τη χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Για τους εθελοντές δαστοπυροσβέστες και τους κυνηγούς. Ευχαριστώ θερμά όλους αυτούς που ακόμα και χθες το βράδυ, 2 η ώρα τη νύχτα, ήταν στα βουνά για να σβήσουν τις φωτιές. Αυτές που άσκοπα βάζουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος σκοπός παρά να κάψουμε για τη βόσκηση, αλλά αυτές οι φωτιές που γίνονται πολλές φορές εξαιρετικά επικίνδυνα. Θέλω να ευχαριστήσω το Μουσικό Σύλλογο Άνδρου και να δηλώσω ότι θα είμαστε δίπλα τους σε αυτά τα εκπληκτικά πράγματα που χαρήκαμε και σε αυτά που θέλουν να κάνουν. Θέλω να δηλώσω παρόν για τους θεατέχνες ηθοποιούς, αλλά με επαγγελματική συνείδηση φτιάχνουν αυτή την εκπληκτική καλλιτεχνική δημιουργία. Τα παιδιά της κινηματογραφικής λέσχης, άλλη εξαιρετική πρωτοβουλία. Τους φιλανθρωπικούς συλλόγους, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι η ανθρώπινη αλληλεγγύη αυτή την περίοδο και την επόμενη θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντική. Να έχουμε το νου μας για το δίπλα. Να έχουμε το νου μας πατριώτες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας και δεν το ξέρουμε ή πρέπει να το μάθουμε. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Τους εθελοντές ομοδότες που στηρίζουν εδώ και πολλές δεκαετίες την Τράπεζα Αίματος της Άνδρου. Τους συλλόγους, τους πολιτιστικούς συλλόγους ή τους μορφωτικούς, τους συλλόγους που κάνουν εκπληκτική δουλειά. Προτείνω να διοργανώσουμε ένα βραβείο για αυτούς τους συλλόγους, για αυτούς που θα έχουν τις πιο καινοτόμες και τις πιο δυνατές παρεμβάσεις στο νησί μας. Τους συλλόγους των γυναικών, το Σύλλογο των Ναυτικών,
και όλους αυτούς τους εθελοντικούς φορείς, χωρίς τη δράση των οποίων δεν θα μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Στα χέρια σας έχετε ένα μικρό έντυπο. Αυτό δεν είναι το τελικό μας κείμενο. Αυτό είναι ένα έντυπο στο οποίο θέλουμε να διορθώσετε, να αλλάξετε, να συμπληρώσετε για να φτιάξουμε ένα τελικό κείμενο συμφωνίας με εσάς, με την κοινωνία μας. Είναι το πλάνο, είναι ο μπούσουλας πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε τα επόμενα χρόνια. Εκεί πέρα περιέχονται διάφορες προτάσεις. Άλλες μικρότερες εμβέλειες, άλλες μεγαλύτερες εμβέλειες. Απαιτούνται σημαντικά ποσά για την υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων. Όμως θέλουμε να το κουβεντιάσουμε μαζί σας. Άρα αυτό δεν είναι το πρόγραμμα. Είναι ο μπούσουλας πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε για την επόμενη περίοδο. Θα το κουβεντιάσουμε χωριό-χωριό μαζί σας και με όποιον άλλο θέλει μέσα από το διαδίκτυο ή μέσα από κείμενα ή μέσα από γραπτές ή προφορικές παρεμβάσεις. Το προσωπικό μας στοίχημα είναι το εξής. Δεν αρκεί να κάνουμε βιολογικούς. Δεν αρκεί να κάνουμε πλατείες. Δεν αρκεί να κάνουμε πανεπιστήμια. Δεν αρκεί να φτιάχνουμε μεγάλο επίπεδο έργα. Πόσα παιδιά θα μείνουν σε αυτόν τον τόπο νέα, ευτυχισμένα σε αυτό το περιβάλλον, είναι το μέτρο της επιτυχίας μας. Όλα θα είναι έρημα, πατριώτες. Θα είναι έρημα όλα χωρίς τα παιδιά. Θα είναι έρημα όπως τις μεγάλες νύχτες του χειμώνα. Και να ξέρετε ότι με τα παιδιά που κουβεντιάζω, με αυτούς τους νέους που είναι συνήθως επιχειρηματίες ή κάνουν διάφορες άλλες εργασίες, πραγματικά έχουν συλλάβει ένα όραμα για το νησί μας εκπληκτικό. Γι' αυτό θέλουμε τους νεολαίους να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε την νεολαία και την καλούμε να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Κάποια στιγμή πρέπει να βγουν οι καινούργοι αυτοδιοικητικοί μέσα από αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Αυτό θέλουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θέλω να πω δύο λόγια για ένα μεγάλο, μια μεγάλη πληγή που αφορά το νησί μας. Τα σκουπίδια. Έχει χυθεί πολύ μελάνι στην προεκλογική περίοδο σε σχέση με τα σκουπίδια. Εγώ, επειδή έχω το μερίδιο της ευθύνης μου σε αυτήν την ιστορία, μπορώ να τα αναλάβω λέγοντας ότι εμείς που έχουμε το 22% της έκτασης του νησιού και το 15% της ποσότητας των σκουπιδιών, αναλαμβάνουμε και την αντίστοιχη ευθύνη. Όμως είναι πολύ εύκολο να λέει κάποιος που δεν μπορούν να μπουν τα σκουπίδια, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να πει που πρέπει να πάμε. Και δεν είμαι εγώ ούτε κανένας από εσάς εύκολο να το πει. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες μπορούμε να χωροθετήσουμε τους καινούριους χώρους. Οι εύκολες προσεγγίσεις στο θέμα για λόγους προεκλογικής εκστρατείας νομίζω ότι δεν βοηθάνε καθόλου. Είναι ένα πρόβλημα που μας καίει όλους και είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούμε με άλλο μάτι. Συμπατριώτες, ακόμα και αν είχαμε χιτά ή αν είχαμε ένα χώρο που θα μπορούσαμε να κάνουμε διαχείριση, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε την ανακύκλωση. Γιατί, θα σας μιλήσω πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση, με οικονομιστική διάσταση. Ακόμα και αν είχαμε αυτό το χώρο, οι σκουπιδιάρες θα ζυγίζονταν για να μπουν σε αυτό το χώρο. Θα πλήρωνε δηλαδή κάθε σκουπιδιάρα με το κιλό. Άρα λοιπόν το καθήκον μας ποιο είναι σε κοινωνία. Να μπορούμε να ανακυκλώσουμε, να ανακτήσουμε όσα μπορούμε περισσότερα από αυτά τα υλικά, γιατί είναι πολύτιμα. Και για το περιβάλλον και για τον τόπο μας. Και μαζί με αυτή την ανακύκλωση να δούμε και τις άλλες ανακυκλώσεις. Ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων λαδιών, των λάστιχων, την ανακύκλωση που ξεκίνησε με τις, αυτές που λέμε λευκές συσκευές στο νησί μας. Μέχρι στιγμής, με βάση πληροφορίες που έχω, περίπου 200 τόνοι, ουσιαστικά έχει κλείσει ακριβώς ένας χρόνος λειτουργίας του συστήματος ανακύκλωσης, με πολύ, πιστεύω, σε πολύ μικρό ποσοστό, περίπου 200 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών έχουν συλλεγεί και φύγει από το νησί μας. Θέλω να πω και δύο λόγια για τους επιθετικούς προσδιορισμούς που έχουμε. Έχετε ακούσει στην προεκλογική περίοδο τις κουβέντες ότι αυτός είναι αριστερός, ο άλλος είναι δεξιός, ο άλλος είναι πασόκ, ο άλλος είναι κίτρινος, ο άλλος είναι πράσινος, ο άλλος είναι μπλε. Ο
επιθετικός προσδιορισμός. Δεν δέχομαι κανένα να μου δίνει κανέναν επιθετικό προσδιορισμό. Εμένα με λένε Γιάννη Γλινό, είμαι παιδί της Άνδρου, όπως όλα τα παιδιά της Άνδρου. Δεν δέχομαι κανέναν. Δεν δέχομαι κανέναν να είναι πιο παιδί, που είναι περισσότερο παιδί της Άνδρου από σας ή από μένα. Εδώ μεγάλωσα, εδώ πήγα σχολείο, γύρισα μετά το πανεπιστήμιο, εδώ δουλεύω. Εδώ είναι τα παιδιά μου, εδώ είναι η οικογένειά μου. Και δεν έχω κανένα σκοπό να φύγω από αυτό το νησί. Το αγαπάω γιατί έτσι με δίδαξε ο πατέρας μου και η μάνα μου, να τα αγαπάμε άδολα αυτό το νησί. Γιατί με τους ανθρώπους που είδα και γνώρισα, πραγματικά με δίδαξαν αυτή την ιστορία. Το πώς τα αγαπάμε το νησί είναι μεγάλη κουβέντα. Όμως αυτή η αγάπη μπορεί να μετασχηματιστεί σε δράση. Λέω λοιπόν, κανένας δεν ρωτάει αν είναι κάποιος άξιος. Ρωτάει για το χρώμα του. Αν λοιπόν απαντάμε με χρώματα στα προβλήματα, θα σας απαντήσω ότι τα χρώματα δεν δώσαν απάντηση και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Με χρώματα προχωρήσαμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είδατε που βρισκόμαστε τώρα. Σε μια τρομερή καμπή. Σε μια απαξίωση των κεντρικών πολιτικών σχηματισμών. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι τα κόμματα είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Όμως τα κόμματα πρέπει να ξαναβρούν τον εαυτό τους, το ρυθμό τους και δεν έχουν καμία δουλειά να ανακατεύονται στις αυτοδιοικητικές υποθέσεις. Σας ρωτώ, αν το παιδί σας δεν έχει σχολείο ή δεν μπορεί να πάει στο σχολείο του ή αν πρέπει να πετάξει το ελικόπτερο, ρωτάει κανένας τι ψήφισες. Σας ρωτώ ξανά. Αν λοιπόν απαντάμε με τι ψηφίζουμε, εμείς τους λέμε ψηφίζουμε Άνδρο. Συμπατριώτες, περισσότερα από εσάς με γνωρίζετε καλά, άλλοι όχι. Έχουμε καταθέσει την ψυχή μας και τον εαυτό μας σε αυτή την προσπάθεια. Πολλά χρόνια. Έτσι πιστεύουμε ότι μας αρέσει. Έτσι μας δίδαξαν. Αυτή την ψυχή και τον εαυτό μας θα καταθέσουμε και στην καινούργια περίοδο. Και γι' αυτό σας καλάω όλους να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο ψηφίζοντας. Δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται και η συμμετοχή μετά. Δεν αρκούν αυτοί οι αυτοδιοικητικοί που θα εκλεγούν για να πετύχουν τη μεγάλη ανατροπή. Χρειάζεται η συμμετοχή της κοινωνίας. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Πρέπει όλοι να είμαστε μαζί στην προσπάθεια αυτή. Και εδώ η ενημέρωση για τα προβλήματα, η ενημέρωση για την καθημερινότητα, η ενημέρωση για τις δύσκολες αποφάσεις θα είναι σημαντική. Αυτό το ρόλο θα παίξει το ραδιόφωνο και η τηλεόραση που θα φέρουμε στο νησί, πιστεύουμε τις πρώτους μήνες της λειτουργίας. Για να έχει από το πιο απομακρυσμένο χωριό, από το πιο μικρό σπίτι, ενημέρωση ο καθένας. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι με την ενημέρωση θα μπορούμε να σας έχουμε πραγματικά δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και πιστεύουμε ότι θα στηρίξετε την προσπάθεια αυτή.